Ανάστατη είναι η εκπαιδευτική κοινότητα των Χανίων μετά την πρωτοφανή επίθεση σε βάρος διευθυντή λυκείου από τον πατέρα ενός μαθητή. Μαζική ήταν η συμμετοχή των καθηγητών και των γονέων στη συγκέντρωση αλληλεγγύης που οργάνωσε η ΕΛΜΕ έξω από τα δικαστήρια, όπου εκδικάστηκε με την αυτόφορη διαδικασία η υπόθεση. Δεν επιτρέπονται τέτοιες συμπεριφορές. Δηλαδή, μια φορά φωνάζαμε όχι βία στα γήπεδα, τώρα φωνάζαμε όχι βία στα σχολεία. Και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αρχίσουν δηλαδή πολεμικές τέχνες για να προστατεύονται. Απαράδεκτες καταστάσεις. Πρωτοφανείς. Δεν θα επιτρέψουμε με κανέναν τρόπο τον νόμο της ζούγκλας, του εκφασισμού που επικρατεί στην κοινωνία να περάσει και στο σχολείο. Το απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε την περασμένη Παρασκευή στο γραφείο της Διεύθυνσης Λυκείου γνωστού σχολικού συγκροτήματος της πόλης. Ο διευθυντής κατέληξε από τη μια στιγμή στην άλλη στο νοσοκομείο, ενώ λίγες ώρες αργότερα ο δράστης συνελήφθη και παραπέμφθηκε στο αυτόφορο. Προχθές τώρα συνέβη ένα περιστατικό με ένα μαθητή, ο οποίος φαίνεται ότι έδρε ένα μαθητή του γυμνασίου επειδή του πήρε τη σειρά στο κηλικείο ή ποιος πήρε ποιον τώρα. Θεωρήσανε λοιπόν καλό να καλέσουν τους γονείς και να κάνουν μια σύσταση. Στη συγκεκριμένη τώρα περίπτωση, ο μπαμπάς φύγε, πήρε έξαλλος μέσα στο σχολείο, πήδησε από τα κάγκελα και το λέω πήδησε επειδή την πληροφόρηση την έχουμε από την ψυχολόγο που έμπαινε εκείνη τη μέρα στο σχολείο. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στο αυτόφορο δικαστήριο των Χανίων, ολικιάρχης που έπεσε θύμα επίθεσης, ο δράστης τον γρονθοκόπησε όταν ευρισκόμενος στο γραφείο του για να ενημερωθεί για τα κρούσματα παραβατικής συμπεριφοράς του παιδιού του, του προτάθηκε μεταξύ άλλων να απευθυνθεί σε κάποιο κέντρο συμβουλευτικής ή ψυχολογικής υποστήριξης. Θεωρούμε απαράδεκτες τέτοιες συμπεριφορές. Καταρχήν, το πρώτο απαράδεκτο, δεν μπορεί ένας γονιός να συμπεριφέρεται να απαξιώνει αίσθηση του εκπαιδευτικού και το έργο του. Δεύτερον, ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι στη φάση παρόν ήταν και το ίδιο το παιδί. Και το τρίτο, εν πάση περιπτώσει, ότι με αυτή τη συμπεριφορά ο ίδιος ο γονιός στοχοποίησε τα παιδιά του. Η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Χανίων προκήρυξε για σήμερα 3 ώρες στάση εργασίας, καταδικάζοντας κάθε βίαιη συμπεριφορά με αποδέκτες εκπαιδευτικούς. Δεν είναι το σχολείο έξω και μακριά από την κοινωνία, είναι μια αντανάκλαση της κοινωνικής πραγματικότητας. Αυτό που συμβαίνει, ειδικά το τελευταίο διάστημα, έτσι και το ξαναλέω, έχουν στοχοποιηθεί αρκετοί δεκάδες εκπαιδευτικοί το προηγούμενο διάστημα από συγκεκριμένους χώρους με σκοπό τον εκφοβισμό, την επιβολή και το σκοταδισμό. Το πρωτοφανές περιστατικό της επίθεσης σε βάρος διευθυντή λυκείου καταδίκασε και η Ολομέλεια του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Κρήτης, εκφράζοντας ομόθυμα τον αποτροπιασμό της. Για το ίδιο θέμα, την ενοχή του πατέρα μαθητή λυκείου των Χανίων, που την περασμένη Παρασκευή επιτέθηκε σε βάρος του διευθυντή του σχολείου, αποφάσισε το δικαστήριο των Χανίων, όπου εκδικάστηκε η υπόθεση με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Στον κατηγορούμενο για πρόκληση σωματικών βλαβών επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με αναστολή, ωστόσο το δικαστήριο τον έκρινε αθώο για την κατηγορία της απειλής. Η υπόθεση εκδικάστηκε με σύσσωμη την εκπαιδευτική κοινότητα να δίνει το παρόν στη συγκέντρωση αλληλεγγύης προς το διευθυντή που οργάνωσε η ΕΛΜΕ έξω από τα δικαστήρια των Χανίων, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε.